Καλή σας μέρα και πάλι η υγεία σε όλο τον κόσμο. Έτσι θα ξεκινάμε, γιατί πάνω απ' όλα είναι η υγεία μας. Κατά πρώτον, σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά που δίνετε τη δυνατότητα να πούμε την πραγματικότητα πλέον και όχι, δεν θέλω να ονομάσω ψέμα. Αυτό θα το δείτε από τα στοιχεία που έχουμε, να δείτε αν τελικά είναι ψέμα ή είναι πραγματικότητα. Όπως είπατε και προηγουμένως, ο κύριος Χατζηδάκης με τον κύριο Πρωθυπουργό βγήκαν την Παρασκευή και μας είπαν ότι πατήσαμε το κουμπί και λύσαμε όλα τα προβλήματα. Εμείς θα θέλαμε ένα προς ένα για να δείτε ακριβώς το πρόβλημα που υπάρχει σήμερα στην τάξη. Κατά πρώτον, ξεκινάμε. Τι είπαμε? Ότι δεν υπάρχει καμία εκκρεμότητα. Ότι οι συντάξεις που έχουν βγει... Όχι, δεν είπαν ότι δεν υπάρχει καμία εκκρεμότητα, απλά είπαν ότι, απλά το διορθώνω, ότι έχει εκδοθεί ένα πάρα πολύ μεγάλο μέρος για αυτές που ετήθηκαν, για αυτούς που ετήθηκαν συνταξιοδότηση το 2022, έχει εκδοθεί το 85%. Ο Πρωθυπουργός είπε επίσης ότι καταφέρατε, κύριε Χατζηδάκη, οι κύριοι υπάλληλοι του ΙΚΑ, του ΕΦΚΑ, να εκδοθούν 470.000 συντάξεις σε 22 μήνες, δηλαδή ένας στους έξι ότι έχει πάρει τη σύνταξή του τους τελευταίους 22 μήνες. Εσείς λέτε είναι διαφορετικά, δεν είναι έτσι τα πράγματα? Εμείς λέμε ότι οι εκκρεμότητες σήμερα είναι 330.360 συνταξιούχοι. Και πάμε. Ναι. Πρώτο, 880.000 συντάξεις παράλληλη ασφάλεια. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι από 13/5 του 2016, όταν ψηφίστηκε ο νόμος Κατρούγκαλου, δεν έχει βγει μία παράλληλη σύνταξη. Πρέπει να σας πω για το θέμα αυτό, ότι το δίκτυο έχει κάνει για αυτό το θέμα, όμως δυστυχώς, το λέω για άλλη μια φορά, δυστυχώς δεν έχει βγει καμία σύνταξη. Ωραία. Και μάλιστα κάναμε μηνυτήρια αναφορά, να τελειώσουμε, πάμε σιγά σιγά. Ναι. Κάναμε μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα και ο εισαγγελέας απάντησε και είπε αν δεν βγουν οι συντάξεις θα έχετε την ευθύνη εσείς προσωπικά. Δεύτερο, την ευθύνη προσωπικά εσείς απευθυνόμενος ο εισαγγελέας προς το ΕΚΑ ή στον ΕΦΚΑ ή καταλογίζοντας τις ευθύνες στον ΕΦΚΑ λέτε. Εννοείται. Ωραία. Από αυτές... Στη διοίκηση του ΙΕΦΚΑ εννοώ. Ωραία. Μισό λεπτό. 330.360 εκκρεμότητες αφορά σε συντάξεις, κύριες συντάξεις? Αφορά όχι. Στο σύνολο. Το σύνολο. Μάλιστα. 80.000 παράλληλη ασφάλιση. Ναι. 860.000 παράλληλη σύνταξη. Μετά. 80.000. Ναι. Παράλληλη ασφάλιση. Ναι. Επικουρικές 125.000, εφάπαξ 55.000, το μεγάλο κομμάτι του εξωτερικού, οι διεθνείς σχέσεις, 27.000, και θέλω να σας πω εδώ, γιατί είναι πολύ σημαντικό, αυτό δεν την αναφέρει πουθενά σε κρεμότητα. Σε έχει ξεχάσει ο κύριος Χατζηδάκης. Επίσης, το πιο σημαντικό όμως από όλα είναι ότι έχουμε και εκκρεμότητες περίπου 20.000 στο δημόσιο. Το πιο σημαντικό όμως από όλα είναι ότι αυτές οι fast track συντάξεις που μας λέει ότι έχουν βγει, αν θυμάστε, είχαμε πει, πρέπει να το είχαμε πει στην εκπομπή παλιά, ότι υπάρχει πρόβλημα και οι συντάξεις αυτές δεν είναι ολοκληρωμένες. Τι εννοώ δεν είναι ολοκληρωμένες? Δεν έχουν βάλει τους χρόνους της παράλληλης ασφάλισης και δεν έχουν βάλει και τους χρόνους της διαδοχής και αυτοί που είναι αναγνωρίσει στρατό, παιδιά και ένα διαστήματα, με αποτέλεσμα. Εμείς λέγαμε τότε 30.000. Σήμερα παραδέχτηκε ο κ. Σταντζηδάκης και το κυριακήθηκε ότι αυτές οι λάθος συντάξεις είναι 20%. Δηλαδή όταν μιλάμε ότι είναι το 30% λάθος. Και προσέξτε, για να είμαι ξεκάθαρο. Αυτοί που δεν έχουν βάλει χρόνους, δεν έχουν βάλει χρόνους, δηλαδή, για να το καταλάβει ο κόσμος. Υπάρχει, έχουμε μπροστά μας, εδώ στα χαρτιά μας, εδώ, μία σύνταξη με κρεμότητα 7 χρόνια. Δηλαδή, είχε 33 χρόνια
και 7 χρόνια που έκανε πλασματικούς χρόνους, με αποτέλεσμα να κάνει 455 ευρώ το μήνα. Αυτός ήρθε στο γραφείο εδώ και του κάναμε την αίτηση να κάνει την αίσθηση. Εδώ γεννάται ένα μεγάλο ζήτημα. Αυτοί που έχουν 35 χρόνια στο δημόσιο να πάρουν ή στο ΙΚΑ και 2 χρόνια 37. Εκεί οι διαφορές είναι 60-50 ευρώ το μήνα. Αυτά που θα τα καταλάβει ο συνταξιούχος για να πάει να κάνει. Α, μάλιστα. Άρα αυτό το 20% λέτε, κύριε Χατζόπουλε, ότι αν δεν είναι υποψιασμένο και αν δεν το καταλάβει και αν δεν το ρωτήσει, κινδυνεύει να μείνει σε αυτά τα οποία παίρνει, χάνοντας τα υπόλοιπα που δικαιούται. Ακριβώς. Γι' αυτό το έχουμε πει από την πρώτη μέρα στις fast track συντάξεις. Όποιος παίρνει απόφαση ταξιοδότησης, να διστέλνει, να έρχεται στο δίκτυο, να βλέπουμε αν πραγματικά είναι σωστή η απόφαση ταξιδότηση. Και σας λέω, το είπε και ο ίδιος την Κυριακή, το 20%. Άρα δηλαδή από τις 50.000 αν έχουν βγει, οι 10.000 παραδέχονται ότι είναι λάθος. Έχετε καταλάβει το μέγεθος του προβλήματος. Είναι τεράστιο. Εγώ το καταλαβαίνω. Εκείνοι δεν ξέρω αν καταλαβαίνουν πώς διαβίει ο κόσμος και πώς βιοπορίζεται ο κόσμος. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να το βάλουμε το θέμα, να βγάλουμε, αν είδατε, το δελτίο τύπου το χτεσινό και 2,5 σελίδες, κάναμε ανάλυση όσο μπορούσαμε, μάλιστα, γιατί γνωρίζετε πολύ καλά από την εμπειρία που έχετε. Τα δελτία τύπου είναι δύσκολο να είναι πολύ μεγάλα, γιατί μετά δεν πάνε το διαφορετικό. Ναι. Κύριε Χατζόπουλε, 330.360 οι εκκρεμείς συντάξεις και μας αναλύσατε πώς αυτές μεταφράζονται, οι 330.000. Μιλάμε για χρόνο αναμονής τι? Μιλάμε για παλιούς συνταξιούχους ως επιτοπλίστων οι οποίοι περιμένουν? Είναι συνταξιούχοι που μπορεί να είναι και 3 και 4 χρόνια πάνω τη σύνταξη. Ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Τι είπε? Είπε ότι το 20, το 21 και το 22 έχουν βγει όλα. Εδώ έχω στα χέρια μπροστά μου το φερεκτές σύνταξη που έχει κάνει αίτηση για σύνταξη εδώ και 2 χρόνια και αυτός δεν έχει πάρει ούτε ένα ευρώ, δεν έχει πάρει ούτε την προσωρινή. Τότε τι μας λέει ότι βγήκαν όλες τα. Μάλιστα. Υπάρχει ποτέ πιθανότητα να είναι τόσες πολλές οι συντάξεις, οι αιτήσεις, έτσι ώστε να εκδίδονται κοντά στις 25.000 αποφάσεις σε καθημερινή βάση, χωρίς να ενέχει τον μεγάλο κίνδυνο του λάθους, κυρία Χατζόπουλε? Φέβαια, αυτά τα πράγματα δεν είναι σοβαρά. Δεν θέλω να τα σχολιάσω. Τι να σας πω. Στο ΙΚΑ ήμουν 30 έτη. Ήμουν πρόεδρος ομοσπονδίας εργαζομένων, το ξέρετε καλά. Αυτά τα πράγματα δεν είναι σοβαρά. Τι να σχολιάσω. Μάλιστα. Εντάξει, και το 30% να είναι λάθος, μπορώ να βγάλω κι εγώ ένα. Ο χρόνος αναμονής. Ερώτημα προς εσάς από ακροατή, ακροάτρια, δεν ξέρω. Ο χρόνος αναμονής μετά που θα πάρεις αυτή την πρώτη σύνταξη, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί ο φάκελός σου, ποιος είναι? Είναι οι 3 μήνες, οι 5 μήνες, ο 1 μήνας, για δεν να δεις τελικά κανένα. Ποιο είναι το ποσό που δεν δικαιούσε? Δεν το λέει κανένας. Μάλιστα. Κανένας δεν το λέει. Μάλιστα. Απλώς έχουν βάλει μια διάταξη μέσα σε 10 έτη. Έχουν βάλει διάταξη για να πάνε φυλακή. Τι λέτε καλέ, μισό λεπτό. Έχουμε δουλέψει και θέλουμε να αποτυπωθούν οι εισφορές που έχουμε πληρώσει στη σύνταξή μας. Αυτό ήταν. Κύριε Χατζόπουλε, καταθέτω τα χαρτιά μου. Είναι όριμο το συνταξιοδοτικό μου δικαίωμα. Ναι. Παίρνω μια προσωρινή σύνταξη. Το κάνω προσωρινό το ερώτημα αυτό. Το κάνω προσωπικό για να το καταλάβουμε όλοι, γιατί αυτό που είπατε λιγάκι τώρα με θορύβησε ακόμα περισσότερο. Λέτε ότι ναι, θα εκδικαστεί άμεσα ή θα ολοκληρωθεί η εξέταση του φακέλου γρήγορα. Θα μου δώσουν μια σύνταξη αρχικά που μπορεί να είναι της τάξης των 100, των 200, των 300 ευρώ. Δεν μένω εκεί. Για να πάρω το υπόλοιπο, υπάρχει, λέτε, μία διάταξη, επειδή σας ρώτησα για το χρόνο ολοκλήρωσης εξέτασης του φακέλου, για να μου δοθούν και τα υπόλοιπα, να ζω με αξιοπρέπεια, ότι έχουν βάλει μία διάταξη και το αφήνουν να διευκρίνει στο μέχρι και 10 χρόνια. Δηλαδή, για να γίνει ο φακέλος,
Εάν είναι λάθος, να διορθωθεί. Με συγχωρείτε, και αν μέσα σε 10 χρόνια ο φάκελος είναι λάθος, λείπουν στοιχεία, εγώ δεν δικαιούμαι αυτά που θα πρέπει να πάρω, υποτίθεται ότι θα μου ζητήσουν και χρήματα πίσω. Όχι, γιατί δεν θα του έχουν πάρει χρήματα παραπάνω. Δεν του έχουν δώσει τα σωστά χρήματα. Μάλιστα. Δεν του έχουν δώσει, αν κάποιος, σας είπα προηγουμένως, έχει 455 ευρώ το μήνα διαφορά. Γιατί αυτός είχε 33 έτη στο ΙΚΑ και 7 πλασματικά. Με αποτέλεσμα να μην του δώσουν τα 7 τη διαφορά, άρα ο συντελεστής είναι λάθος, να του δώσουν μειωμένη στο 384 και να έχει αυτή τη διαφορά. Όμως αυτός ο άνθρωπος, σας είπα προηγουμένως, το είδε τη διαφορά, φάνηκε. Και ήρθε εδώ και κάναμε αίτηση να διορθωθεί. Να το... Ωραία, το είπατε ούτως ή άλλως με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ότι εδώ έχουμε εκδίκαση εκκρεμή φακέλου με διάταξη τα 10 χρόνια για να μην πάνε φυλακή. Εννοείται ότι θα πάνε φυλακή. Εσύ... Αλλά αυτοί κοιτάνε την πάρτι. Το είπατε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Εντάξει, μας δώσατε τις διευκρινήσεις. Ο χρόνος με πιέζει. Κύριε Χατζόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας δώσατε αυτές τις διευκρινήσεις. Μπορώ να πω δύο λέξεις για την παράλληλη ασφάλιση? Παρακαλώ, 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 γρήγορα. Όμως. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι ο νόμος Κατρούγκαλου, πριν τον νόμο Κατρούγκαλου και μετά τον νόμο Κατρούγκαλου, πριν τον νόμο Κατρούγκαλου, 500.000 συνταξιούχοι με παράλληλη ασφάλιση δεν έχουν πάρει ένα ευρώ. Που το λέει ο νόμος. Αυτό σημαίνει ότι οι συνταξιούχοι αυτοί θα έχουν τεράστια προβλήματα. Πρώτον, πρώτη του 19 δεν έχει τόσο επανυπολογισμό. Με αποτέλεσμα να χάνε και 100 και 200 και 300 μέχρι 600 ευρώ το μήνα να χάνε. Γιατί αν δείτε αυτοί που έχουν παράλληλη ασφάλιση, να όσοι δημοσιογράφοι δικοί σας που έχουν παράλληλη ασφάλιση, αυτή ήρθε χτες ένας συνάδελφος και χάνει 480 ευρώ το μήνα στον επανυπολογισμό του 19. Τι ζητάμε? Όλοι οι συνταξιούχοι πριν 13-15 το 16 και μετά που έχουν παράλληλη ασφάλιση άμεσα τώρα να επικοινωνήσουν με το ενιαίο δίκτυο συνταξιούχων. Έχουμε έτυπη αίτηση φτιαγμένη από εμάς για να διορθωθεί ο επανυπολογισμός και να πάρουν πίσω τώρα τα χρήματα. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Τις κρατάω τις παρατηρήσεις σας. Να είστε καλά, κύριε Χατζόπουλε. Καλή σας ημέρα.